Υπάρχουν 39.900 ευρώ τα οποία αφορούν το ενίκιο και τη ΔΕΗ, τις πληρωμές. Ας πούμε, δηλαδή σε στέλνουν το νερό για να πληθούν αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται εκεί πέρα. Κάπως έτσι. Και υπάρχουν 200.000 που πραγματικά ευρώ που κοιμούνται. Δηλαδή αυτό που αναφέρθηκε ότι είναι σε ύπνο η κατάσταση, φαίνεται χωρίς πολλές συζητήσεις. Και αυτό που περιμέναμε να ακούσουμε, να το διαβάσουμε μάλλον, να ακούσαμε σήμερα με κάποια νούμερα, εγώ δεν τα συγκράτησα πάντως. Θα ήθελα να τα δω αυτά τα νούμερα. Αλλά κοιτάξτε τώρα, συζητάμε σε Περιφερειακό Συμβούλιο και αύριο δεν θα συζητήσει αυτή η Επιτροπή πάλι αυτά που συζητήθηκαν σήμερα. Τώρα αυτό είναι ουσιαστικό. Είναι υποτίμηση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Εγώ την προηγούμενη φορά, την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή πριν ένα χρόνο που συζητήσαμε, καταρχήν είχαμε θέσει το θέμα να μην είναι ενημέρωση, αλλά να είναι συζήτηση και αποφασιστική. Να ψηφίζουμε για αυτό το ζήτημα. Μάλιστα πουθενά δεν φαίνεται αυτή η ΜΚΟ, η πράξη, η οποία χρηματοδοτεί το νομίζω από το Ίδρυμα Σταύρος Κάρχος, αν θυμάμαι καλά. Δεν φαίνεται πουθενά αυτή. Εγώ λέγα ότι σταμάτησε η συνεργασία μαζί του. Γιατί είχαμε διατήρηση σε αυτό το σκηνικό. Κοιτάξτε, εμάς και αποδεικνύεται από αυτή τη δράση, αυτό που λέμε, η αντίληψή μας είναι ότι τέτοια ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, τέτοια ζητήματα πρέπει να τα κάνει το κράτος. Με κάποιο υπουργείο, το υγείας με κάποιο τέτοιο υπουργείο. Αλλά τέλος πάντων, αν αυτά τα πράγματα έρχονται σε μια δομή, ας την πούμε κρατική όπως η περιφέρεια, πρέπει αυτή εξ ολοκλήρου να αναβάλει να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν τώρα καταλαβαίνω, συζητάμε τώρα, πέραν δεν ενημερωθήκανε με τόσους, υπάρχουν γιατροί, υπάρχουν ψυχολόγοι, υπάρχουν άνθρωποι που παρακολουθούν αυτούς τους ανήπορους, τους ανθρώπους που βρίσκονται στο πουθενά, να τους στηρίξουν. Δεν περνάτε κάτι ένα μπάνιο και φύγετε. Δηλαδή η αντιμετώπιση της πολιτείας απέναντί τους είναι αυτή. Και κοιτάξτε, σε αυτούς τους ανθρώπους φαίνεται τελικά πώς λειτουργεί η πολιτεία. Στους ανήπορους, στους υπερήλικες, φαίνεται αν πραγματικά τους παρέχει κάτι ώστε να ενταχθούν ξανά στην κοινωνία, να ζήσουν σαν άνθρωποι, όσο γίνεται αυτό με αξιοπρέπεια. Λοιπόν, εδώ τι μαθαίνουμε τώρα, εμείς παρέχουμε κάτι και μετά δεν γίνεται τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η δομή, είναι, δεν ξέρω πού πατάει. Και πραγματικά σήμερα εγώ εφηδιάστηκα, δηλαδή πολύ αρνητικά, που η όποια αυτή ενημέρωση, η μικρή, ήρθε εδώ και δεν ήρθε γραπτά στην γνώση ολονών μας. Παρά θα συζητήσουμε, λέει, και αύριο, αναφέρθηκε από μια άλλη περιφερειακό σύμβουλο, πάνω στο της διοίκησης, αυτά τα πράγματα που τους έρχονται στην αντίληψη, δεν ξέρω πώς, με ποιο τρόπο. Έτσι, εμείς δεν είμαστε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρε. Είμαστε μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, όμως. Έχει ανακοινωθεί το θέμα εδώ και μια εβδομάδα. Είναι σοβαρό θέμα. Εμείς το θεωρούμε πολύ σοβαρό. Μας κάνει εντύπωση αυτές οι 200.000 που μπορούσαν να δοθούν για να γίνει έργο δράση να μένουν εκεί. Να είναι εκεί, ας πούμε, καθισμένες. Και είναι σοβαρή αυτή η δράση. Και είναι προφανές ότι με αυτόν τον τρόπο που κινείται η διαδικασία στα Περιφερειακά Συμβούλια δεν γίνεται ουσιαστικό έργο. Δεν γίνεται. Και αν είχαμε μια καλύτερη ενημέρωση, θα λέγαμε και συγκεκριμένες προτάσεις τι λείπει και πώς πρέπει να στελεχωθεί αυτή η υπόθεση. Έτσι, εντελώς αρνητική δηλαδή είναι η θέση μας για το πώς στέκεστε σαν διοίκηση, αλλά και όσοι συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο σε αυτή την υπόθεση.